Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Η τριανταφυγιά είναι το πιο δημοφιλής ανθοφόρο φυτό παγκοσμίως και οι περισσότεροι από εμάς την έχουμε επιλέξει για τον κήπο μας. Όπου υπάρχει όμως τριανταφυγιά, υπάρχει και το σύμπτωμα του μαυρίσματος των φύλων. Το σύμπτωμα αυτό οφείλεται σε μυκητολογική ασθένεια η οποία λέγεται μελανή κυλίδωση και είναι ευρύτατα διαδεδομένη παγκοσμίως. Τα συμπτώματα της ασθένειας ξεκινούν με το σχηματισμό μαύρων κυλίδων στην πάνω επιφάνεια των φύλων, οι οποίες μπορεί να είναι από 2 έως 12 χιλιοστά, ενώ μπορεί να έχουν κυκλικό ή ακανόνιστο σχήμα. Στη συνέχεια, οι ιστοί των φύλων γύρω από τις κυλίδες αυτές κυτρινίζουν σταδιακά μέχρι τον πλήρη αποχρωματισμό τους και την πτώση τους. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ακόμα σε μύσχους και άνθη. Ο μύκητας διαχυμάζει σε παγιά προσβεβλημένα φύλλα ή βλαστούς και διασπείρεται με τη βοήθεια των βροχών και του αέρα. Μπορεί να μεταδοθεί ακόμα με καλλιεργητικά εργαλεία, με τα χέρια μας, αλλά και με διάφορα έντομα. Η ασθένεια ευνοείται από θερμοκρασίες 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου και υψηλή σχετική υγρασία. Ενώ για να γίνουν οι μολύνσεις, θα πρέπει ο φυτικός ιστός να είναι βρεγμένος για περισσότερο από 7 ώρες. Για να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια, παίρνουμε διάφορα προληπτικά μέτρα, όπως την απομάκρυση και καταστροφή των προσβεβλημένων φύλων. Αποφεύγουμε τις συνθήκες υπερβολικής υγρασίας στα φυτά μας και δεν βρέχουμε ποτέ το φύλλωμά τους όταν τα ποτίζουμε. Μετά το κλάδεμα της τριανταφυγιάς μας, ψεκάζουμε με χαλκούχο σκεύασμα, ενώ την άνοιξη, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θιάφι είτε σε βρέξιμη μορφή είτε σε μορφή σκόνης. Θεραπευτικά, ψεκάζουμε τα φυτά μας με μυκητοκτόνο της δραστικής ουσίας μικλομπουτανίλ, μετά από απομάκρυνση των προσβεβλημένων φύλων. Η δραστική αυτή καταπολεμάει και το οίδιο αλλά και την σχορίαση, που είναι άλλες δύο βασικές ασθένειες της τριανταφυγιάς. Άλλα σκευάσματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι σκευάσματα των δραστικών ουσιών αζοξυστροπίν, ντοντίν και κάπτα. Σε σκευάσματα μικλομπουτανίλ επιτρέπεται η χρήση έως το Μάιο του 2023. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!